Αλλά ξέρεις ότι δεν ξεκινάω ποτέ καινούργια σεζόν αν δεν μπουκάρεις μέσα. Αυτό είναι γεγονός και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τι με ευχαριστείς. Με τα ίδια, με τα ίδια κουλουράκια. Μα είμαστε ακόμα πάντα με τον Κωνσταντινίδη, οπότε ξέρεις τι σε περιμένει και τι θα δεις. Έχουμε έτοιμο κι άλλα βέβαια. Όχι, είμαι σε φάση μαζέματος τώρα. Μα έχεις αδυνατήσεις. Να πήγαινε λίγο μια θέση πιο δίπλα, σε παρακαλώ. Αυτό είναι το καλό σημείο. Γιατί μπράβο, θέλω να μου βγαίνεις όπως σου αρμόζει. Να βάλω για μαξιλάρι από κάτω. Βεβαίως να βάλεις από κάτω. Νιώθεις καλύτερα, έτσι. Αχ, αυτό είναι. Αχ, θες να είσαι τα μαλακά. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, δεν μου λες, το τρίλερ πώς σας ήρθε να το κάνετε μαζί? Είναι η ιδέα της Άννας Βλαβιανού. Η οποία έχει παρεμπιπτόντως πολύ ωραίες ιδέες και εμένα μου είχε προτείνει πολύ ωραία πράγματα για το φετινό τρίλερ, άσχετα που δεν το έκανα για άλλη μια φορά. Γιατί δεν το κάνατε? Θες τώρα να κάτσω να σου πω το γιατί? Άστο, εκείνη ξέρει. Capital control και τέτοια φάση, δηλαδή πέσατε πάνω? Όχι, γιατί από τη στιγμή που σου προτείνουν κάτι να το κάνει, σημαίνει ότι υπάρχει το κατάλληλο budget για να γίνει. Αλλά εντάξει. Εντάξει. Εσείς δεν χρειάζεται τρέιλερ, είσαστε έτοιμοι. Ναι, τέλος πάντων. Φαίνεται αυτό. Λοιπόν, για πες, Χρήστο. Ήταν μια ιδέα της Άννας Βλαβιανού.